Λοιπόν, ελάτε εδώ τώρα. Λίγες μέρες πριν τον κρίσιμο αγώνα, να κάνουμε ένα προσκλητήριο των φιλάθλων του Τηλικράτη. Είναι μεγάλη μας χαρά που φιλοξενούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Κατοπόδη, για να μας ενημερώσει για την πορεία προς την κορυφή, κύριε Κατοπόδη, θα έλεγα. Καλό απόγευμα, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Νομίζω, μια χαρά. Νομίζω σας φέραμε γούρι. Βγήκαμε, μιλήσαμε, είχαμε νίκη στον προηγούμενο αγώνα. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Πολύ καλά. Νομίζω ότι ο κόσμος στηρίζει τον Τηλικράτη όσο μετράμε αντίστροφα. Θέλω λίγο να μας πείτε για τον επόμενο αγώνα, να δώσετε εσείς τα χαρακτηριστικά του αγώνα, την κρισιμότητά του και μετά να βάλουμε κάτι τα δεδομένα, να δούμε τα κουκιά που είμαστε στη βαθμολογία και ποιος είναι ο στόχος μας στην κορυφή. Θα τα πούμε όλα. Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχάς, πριν πω αυτό, θέλω να ευχαριστήσω εσένα και τον Prisma FM για τη φιλοξενία που μας προσφέρεται συνεχώς, ώστε να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Είναι αυτονόητο και αυτό. Και της Λευκάδας και γύρω. Και να κάνουμε γνωστή την προσπάθεια του Τηλικράτη για πρωταθλητισμό και την πολυπόθητη διεκδίκηση για τη Β' Εθνική. Λοιπόν, να πούμε για το μάτς. Όντως μας φέρατε γούρι. Χαίρομαι. Και να ευχαριστήσω και τον κόσμο που ήρθε, παρόλο το κακό καιρό, την έντονη βροχόπτωση που είχαμε. Είχαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και νικηφόρο αποτέλεσμα. Λοιπόν, από εδώ και εξής, το εξής έχουμε. Τον αγώνα της Κυριακής με την Αθλητική Ένωση Καραγιανίων. Μάλιστα. Είναι μια ομάδα από την Κοζάνη, mm-hmm. η οποία βρίσκεται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Δηλαδή, μένει με μένει στην κατηγορία, ναι. και θα έρθει πανέτοιμη τώρα για να διεκδικήσει και αυτή ένα καλό αποτέλεσμα. Για να παραμείνει στην κατηγορία. Είναι μονόδρομος. Μάλιστα. Είναι μονόδρομος η νίκη. Μάλιστα. Και θέλω να πω στον κόσμο να έρθει να βοηθήσει και να στηρίξει την ομάδα. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι που θα μας... Είμαστε στην κορυφή. Μάλιστα. Είμαστε στην πρώτη θέση. Αλλά πρέπει να διατηρήσουμε αυτή τη θέση και για τα επόμενα παιχνίδια, τα οποία είναι λίγα. Έτσι. Έχουμε αυτό το παιχνίδι εντός έδρας. Και ναι. δύο παιχνίδια εκτός έδρας. Της Κυριακής ο αγώνας mm-hmm. είναι ο τελευταίος αγώνας εντός έδρας του φετινού πρωταθλήματος. Είναι ο τελευταίος εντός έδρας αυτής της Κυριακής, ναι. με ναι. την Αθλητική Ένωση, όπως είπατε, Καραγιανίων, να το λέω σωστά. Καραγιανίων, ναι, είναι μια ομάδα από την Κοζάνη. Από την Κοζάνη. Οπότε λοιπόν, πόσες μονάδες, ένα βαθμό είμαστε μπροστά, κύριε? Είμαστε ένα βαθμό μπροστά. Ένα βαθμό. Αν λοιπόν τώρα κερδίσουμε την ομάδα αυτή, πάμε στους... Εντάξει, τώρα είναι... Θεωρητικά μιλάω τώρα. Εγώ έχω βάλει Δευτέρη. Αν κερδίσουμε εμείς και κερδίσει και ο δεύτερος, πάλι θα είμαστε στον ένα βαθμό. Εάν ο δεύτερος, που είναι ο Ερμής Αμιντέου, ναι. Και έχει ένα πολύ δύσκολο αγώνα στην Κέρκυρα με τη Λευκύμη, mm-hmm. Που μάλλον εκεί θα σκοντάψει, έτσι υποθέτουμε. Θα το υποθέσουμε. Ίσως ξεφύγουμε περισσότερους βαθμούς. Ωραία. Και μετά μένουν δύο αγώνες εκτός έδρας. Οι οποίοι είναι... Έχουμε δύο αγώνες εκτός έδρας. Έχουμε τον Ερμή Αμιντέου εκτός έδρας. Mm-hmm. Εκεί θα παιχθούν όλα. Εκεί πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το μάτς. Και έχουμε ρεπό. Και Μάλιστα. μετά παίζουμε με την Φιλιππιάδα, εδώ τοπικό δέρμπι. Είναι ΕΠΣ Λευκάδας Πρέβεζες, είναι τοπικό δέρμπι. Και μένει ο τελευταίος αγώνας, ο οποίος είναι με την Καστοριά, αλλά η Καστοριά έχει αποχωρήσει. Οπότε παιχνίδι δεν θα γίνει και θα πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι με μια συγκεκριμένη αισιοδοξία είμαστε κοντά στο στόχο, πρόεδρε. Έτσι δεν είναι? Είμαστε. Οπότε υποθέτω ότι πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση και είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι της ομάδας θα δώσουν το παρόν σε αυτόν τον αγώνα, αυτή την Κυριακή που είναι και ο τελευταίος εντός έδρας, ώστε να εξασφαλίσουμε τους πολυπόθητες πόντους και απ' την άλλη να ευχηθούμε να σκοντάψει ο Ερμής Αμιντέου στην ναι, Κυριακή. Ναι. Γιατί όχι? Εντάξει, και όχι μόνο. Ένας που μας ακολουθεί και περισσότερο υπολογίζουμε είναι ο Αμφίλοχος. Ο Αμφίλοχος, ναι. Από την Αμφιλοχία είναι με δύο βαθμούς πίσω, αλλά έχει έναν αγώνα λιγότερο. Μάλιστα. Και αυτός είναι ο πιο επίδοξος αντίπαλος και θέλουμε να σκοντάψει. Πάντως πάμε αγώνα-αγώνα και για αυτή την Κυριακή θέλουμε τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο. Τα προγνωστικά του καιρού είναι πολύ καλά, θα έχει μια πολύ καλή μέρα. Mm-hmm. Και θέλουμε τη βοήθειά του, ένα βροντερό, πραγματικά βροντερό παρόν,
ούτως ώστε να δείξουμε ότι υπάρχει όχι μόνο από την ομάδα ενδιαφέρον, αλλά και από όλο τον κόσμο της Λευκάδας υπάρχει ενδιαφέρον και θέληση για πρωτάθλημα και για άνοδο στη Β' Εθνική. Μάλιστα. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Νομίζω και στις ομάδες αλλάζει και η ψυχολογία μετά από αυτά τα που σκοντάψαμε λίγο. Οπότε αυτή η νίκη της προηγούμενης εβδομάδας αλλάζει και την ψυχολογία μας και τα δίνουμε όλα για να ανέβουμε κατηγορία και να είναι μια ιστορική στιγμή για τα αθλητικά δρόμενα. Τρέχει παράλληλα και ο Λαχνός, υποθέτω, πρόεδρε, δεν είναι? Ο Λαχνός τρέχει, να πούμε άλλη μια φορά. Βεβαίως. Σημεία απόλυσης. Βεβαίως. Διότι από Δευτέρα θα βάλουμε και άλλα σημεία απόλυσης. Εκτός από το κατάστημα το δικό μου, το 20 Decor, είναι το Αρχονταρίκι, Φούρνος Αρχονταρίκι. Είναι το Κιόσκι Βάθης. Είναι ο Φέτσης στο περίπτερο στην παραλία. Μάλιστα. Είναι το Προπό Λάζαρης στην οδό που είναι για στον δρόμο του νοσοκομείου, Βαλαωρίτου. Νομίζω είναι επίσης ο Πανταζής Κούρτης, πάλι με το προπό στην οδό Καραβέλα, και θα βάλουμε και άλλο ένα σημείο στην κεντρική αγορά, το οποίο θα το ανακοινώσουμε μέσα από στο Facebook του Τηλικράτη. Βεβαίως. Για να το κάνουμε γνωστό. Έτσι κι αλλιώς και μέσα από το Facebook του Τηλικράτη ανακοινώνεται και τα σκορ και τα ημίχρονα κάθε φορά. Υπάρχει βεβαίως και το διαδικτυακό κανάλι, όπου και εκεί είναι πάντα και η Media Day, αλλά και οι καλύτερες φάσεις που ανεβάζει η ομάδα για την ενημέρωση των φιλάθλων. Οπότε, κύριε Κατοπόδη, εμείς να ευχηθούμε καλή τύχη και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Πλέον θα σας κάνουμε διαπιστευμένο αθλητικό συντάκτη εδώ, γιατί έτσι κι αλλιώς νομίζω έχετε και μια θετική άβρα. Είναι πολύ σημαντικό σε όλη αυτή την προσπάθεια. Εγώ δεν είμαι τόσο μοιημένος αθλητικά, αλλά μπορώ να φανταστώ σε ένα ωραίο ταξίδι, όταν βάζεις το στόχο και όταν νιώθεις ότι είσαι κοντά στην κορυφή, να θέλεις τον κόσμο να σε χειροκροτήσει δυνατά για να πάρουν δύναμη οι παίκτες και να φτάσουμε κοντά στο όνειρο και να είμαστε εδώ βεβαίως μετά να μιλάμε και να λέμε όλες αυτές τις υπέροχες εξελίξεις που θα ακολουθήσουν έτσι κι αλλιώς. Έτσι είναι, και ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι κάθε φορά που τα λέμε. Βεβαίως, είναι χαρά μας. Διάθεσή σου όποτε θες. Την επόμενη εβδομάδα τώρα. Την επόμενη εβδομάδα. Βεβαίως. Κανονικά. Πολύ ευχαρίστως. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Εδώ είμαστε εμείς, καταγράφουμε τις καλλιώς και την αθλητική δραστηριότητα. Κύριε Κατοπόδη, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.